γεια σας. Θα ασχοληθούμε με την παραλία πάλι των διανυσμάτων, χρησιμοποιώντας τη σχέση των μέτρων. Θα χρησιμοποιήσω μια άσκηση που βρίσκεται στο επαναληπτικό φυλάδιο που σας έχω πει ότι βρίσκεται μέσα στο συνοδευτικό υλικό. Άσκηση 6 λοιπόν. Μας δίνει τρία διανύσματα, α, β, γ, για τα οποία έχουμε τις εξής σχέσεις, α και β και γ να ισούται με 0, το μέτρο του α ισούται με το μέτρο του β προς 3, ισούται με το μέτρο του γ προς 4. Να δείξουμε λοιπόν ότι τα διανύσματα α, β και γ είναι όλα παράλληλα, έτσι είναι συγγραμμικά διανύσματα λοιπόν, χωρίς να μας ενδιαφέρει η φορά, παρότι μπορούμε να τη βρούμε και αυτήν. Εδώ λοιπόν, αν πάμε με τον τρόπο της παραλίας, θα δούμε ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα έτσι με το λάμδα. Με ορίζουσες επίσης δεν έχουμε συντεταγμένες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε με συντελεστές διεύθυνσης. Το μόνο που μας μένει είναι τα μέτρα. Βέβαια, η σχέση αυτή που μας έχουν δώσει μας προειδεάζει για κάτι τέτοιο. Θα θυμόμαστε από μικρότερες τάξεις, ίσως και από το δημοτικό, έτσι, τα ποσά ανάλογα που είχαμε κάποιο πρόβλημα με ρυθμό σε μέρη ανάλογα, που πηγαίναμε και θέταμε όλους αυτούς τους λόγους ίσον με λάμδα. Το λάμδα λοιπόν είναι ένας θετικός αριθμός, πραγματικός, οπότε το διάνυσμα α έχει μέτρο λάμδα, το διάνυσμα β έχει μέτρο 3 λάμδα και το διάνυσμα γ έχει μέτρο 4 λάμδα. Ο στόχος μας είναι να δούμε το α συν β διάνυσμα τι μέτρο έχει και ξεχωριστά το μέτρο του α και το μέτρο του β αντίστοιχα τι μέτρο μας δίνουν. Από τη σχέση α και β και γ ίσον με το 0 μπορούμε να λύσουμε ως προς το α και β, δηλαδή ισούται με μείον γ. Άρα το μέτρο του μείον γ είναι ίσο με το μέτρο του γ, δηλαδή ίσο με 4 λάμδα. Το μέτρο του α και το μέτρο του β ξεχωριστά βλέπω είναι λάμδα και 3 λάμδα, άρα είναι και πάλι 4 λάμδα. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι το μέτρο του α και β ισούται με το μέτρο του α και το μέτρο του β, συνεπώς το α είναι ομόρροπο με το β. Σας είπα ότι μπορώ να πάρω και τη φορά, παρότι δεν είναι ενδιαφέρει την άσκηση. Αντίστοιχα θα κινηθούμε με το α και το γ ή το β και το γ. Δηλαδή θα πάμε, ας πάρουμε το α με το γ, να δούμε το α συν γ τι μέτρο έχει. Και πάλι λοιπόν αυτή τη σχέση, αν τη λύσω ως προς α και γ, θα μου δώσει μείον β, μέτρο λοιπόν του μείον β, μέτρο του β, το οποίο είναι 3 λάμδα. Βλέπω όμως ότι αν προσθέσω το μέτρο α και το μέτρο γ θα βγάλει 5 λάμδα, άρα δεν θα είναι ίσα, επομένως σκέφτομαι μήπως και η διαφορά τους μου δίνει το 3 λάμδα, κατά απόλυτο τιμή βέβαια. Άρα έχω λάμδα μείον το 4 λάμδα, απόλυτο του μείον 3 λάμδα, απόλυτο του 3 λάμδα, το λάμδα είναι θετικό, συνεπώς βγαίνει από το απόλυτο. Άρα έχω ότι το α και γ, το μέτρο του α και γ, ισούται με την απόλυτη τιμή της διαφοράς των μέτρων, όπου από εδώ συμπεραίνω ότι το α είναι αντίρροπο με το γ. Έχοντας λοιπόν αυτές τις δύο σχέσεις, προκύπτει η παραλληλία που μας ζήταγαν. Από ένα και δύο λοιπόν, το α είναι παράλληλο στο β και παράλληλο στο γ. Έτσι λοιπόν δείξαμε πως με τη βοήθεια των μέτρων μπορούμε να έχουμε παραλληλία. Ένα άλλο θέμα που έτσι μας ενδιαφέρει είναι η ανάλυση σε παράλληλες συνιστώσεις. Έχουμε λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με μία άσκηση πάλι από το επαναληπτικό φυλάδιο στο συνοδευτικό υλικό που σας έλεγα, όπου ασχολούμαστε με την ανάλυση σε παράλληλες συνιστώσεις. Μιλάμε για την άσκηση 7 στο αντίστοιχο φυλάδιο,
όπου έχουμε το διάνυσμα α με συντεταγμένες 1-3, το διάνυσμα β με συντεταγμένες μείον 1-2, το γ αντίστοιχα, και ζητάει να δείξουμε τα εξής. Πρώτον, ότι το α δεν είναι παράλληλο με το β, δεν είναι συγγραμμικό με το β, και δεύτερον, να εκφράσουμε το διάνυσμα γ ως γραμμικό συνδυασμό τον αβ. Ουσιαστικά είναι η ιδέα που οδήγησε και τον Καρτέσιο στο να φτιάξει τις συντεταγμένες. Προκειμένου να δείξουμε, α δεν είναι παράλληλο με το β, προκειμένου να δείξουμε ότι το α δεν είναι παράλληλο με το β, θα πάρουμε την ορίζουσα των διανυσμάτων αβ, εφόσον έχω συντεταγμένες, η οποία θα πρέπει να είναι διάφορη από το 0. 1-3, μείον 1-2, όπου βλέπουμε 2-1 επί -3, άρα είναι 2-3-1 διάφορο του μηδενός. Οπότε το α δεν είναι παράλληλο με το β. Εύκολο. Προκειμένου να δούμε το γ σαν γραμμικό συνδυασμό των α και β, θα αναζητήσουμε πραγματικούς αριθμούς κ και λ, ώστε να γράφετε το γ σαν κ φορές το α και λ φορές το β. Για το δεύτερο λοιπόν, αρκεί να βρούμε κ λάμδα στο r, έτσι ώστε το γ να γράφεται κ φορές το α και λάμδα φορές το β. Βάζω λοιπόν τις συντεταγμένες πλέον, μείον 1-1 ίσον με κ, το α 1-3, το β. Δουλεύω όπως γνωρίζουμε από τις συντεταγμένες. Τα δύο διανύσματα, εφόσον είναι ίσα, έχουν τις ομώνυμες συντεταγμένες ίσες, κάπα μείον λάμδα ίσον με μείον 1 και μείον 3 κάπα και 2 λάμδα ίσον με 1. Έχω λοιπόν ένα σύστημα το οποίο και θα λύσω. Προτιμάμε αντίθετους τελεστές, είναι πιο σύντομοι. 3 κάπα μείον 3 λάμδα ίσον με μείον 3. Βγαίνει λοιπόν ότι το λάμδα είναι 2. Συνεπώς, κάπα μείον 2 ίσον με μείον 1. Το κάπα είναι 2 μείον 1. Το κάπα είναι 1. Άρα, το διάνυσμα γάμα γράφεται κ φορές το α, μία φορά το α, και λάμδα φορές το β και δύο φορές το β. Αυτός λοιπόν είναι ο γραμμικός συνδυασμός και είναι η ανάλυση του διανύσματος γ στις παράλληλες συνιστώσεις των α και β. Στο επόμενο μάθημα θα περάσουμε σε μία πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα των διανυσμάτων, το εσωτερικό κινόμενο, όπου θα δούμε την άλλη σχέση της παραλίας, την καθετότητα.